Μένει όρθιος, κάνει και το σούτ, είναι καλό. Καλή όμως και η επέμβαση του Μιχαήλ στο 3 Γρηγορίου. Κουβαλάει πολύ την μπάλα και είναι φυσικό να τη χάσει. Ο Πέτκοφ σερβίρει στον Μήλος, κινδυνεύει ο Πανιώνιος. Ο Παπαδόπουλος βγαίνει, ο Βορείου Ιπειρώτης επιμένει. Αλλά τελικά κάνει το λάθος, το γύρισμα διώχνει ο Κουτρόπουλος. Η μπάλα φτάνει στον Γρηγορίου. Το γέμισμα από τον Γρηγορίου, ο Λαγωνικάκης παρεμποδίζεται. Παραλίγο το αυτογκόλ από τον Ασιάκο. Να η ευκαιρία για τον Πανιώνιο, όχι από τους ίδιους τους Νοσμυρνιώτες. Ένα λεπτό και κάτι πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ο Πάντιτς, αφού έφυγε ο Βερμέζοβιτς, εκτελεί. Ο Μιχαήλ διστάζει. Γίνεται χαλασμός μπροστά στην μικρή περιοχή του, αλλά το γκολ δεν ήρθε. Απομάκρυναν οι αμυνόμενοι. Ο Κοπιτσής μπροστά στον Αλεξούλη. Καλή κίνηση. Δεύτερη προσποίηση, τον απέφυγε. Καλή και η σέντρα. Ευκαιρία για τον Πανιώνιο, αλλά ο Μιχαήλ είναι εκεί. Στην κεφαλιά του προθυμένου Παπουλίδη, στο 48 του πρώτου μέρους. Ο Ντασίλβα για τον Αγορογιάννη. Καλά η Λάρισα, πολύ καλά. Ο Πέτκοφ είναι τέταρτος με τον Παπαδόπουλο που βγαίνει και του πιάνει τα πόδια. Βέβαια ο Νικάκης δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να στήσει την μπάλα στα 11 μέτρα και να βγάλει και την κάρτα, την κίτρινη, στον Θεολόγη Παπαδόπουλο. Πραγματικά άψογη απόφαση από τον αγρινιώτη διαιτητή. Ο Αγορογιάννης βέβαια στο πέναλτι, καθώς στις δύο φετινές εκτελέσεις του έχει ευστοχήσει. Όμως ο Θεολόγης είναι άλλο πράγμα. Αποκρούει, πραγματικά λυτρώνει τον Πανιώνιο στο 58. Οι αντίπαλοι ξέρουν πλέον ότι έχω πιάσει αρκετά πέναλτι και φοβούνται. Δεν χτυπάνε το πέναλτι άνετα και αυτό είναι απαντάζ δικό μου. 68 λεπτά στη Νέα Σμύρνη, το ένα το κόρνερ για τον Πανιώνιο που δεν είδε φως από τα 8 προηγούμενα, όμως τώρα είναι γκολ. Ο Λεωνίδας Βόκολος είναι αυτός που με το δεύτερο φετινό του γκολ, το τρίτο από τότε που παίζει στον Πανιώνιο, δίνει το προβάδισμα στους γηπεδούχους. Πολύ ωραία ο Βορειοϋπειρώτης, ο Μήλος για τον Αγορογιάννη, καθώς είναι ακάλυπτο το αριστερό άκρο της άμυνας, αλλά ο Αγορογιάννης σουτάρει άστοχα στο 74. 77ο λεπτό, το 10ο κόρνερ για τον Πανιώνιο με τον Πάντιτς. Θέλει να σουτάρει απευθείας. Ο Μιχαήλ ευνηδιάστηκε, πάνω στη γραμμή πρόλαβε.